Γεια σας! Χρόνια πολλά! Είμαι η Γαριφαλιά Τεριζάκη και θα σας αφηγηθώ την ιστορία μιας μάγισσας που μισούσε τα κάλαντα. Της μάγισσας Φρικαντέλλας. Το παραμύθι το έχει γράψει ο Ευγένιος Τριβιζάς, την εικονογράφηση την έχει κάνει ο Μιχάλης Κουντούρης και οι εκδόσεις Άμος το έκαναν βιβλίο. Λοιπόν... Ήταν κάποτε μία μάγισσα που τη λέγανε Φρικαντέλλα, Ζαρζουέλα, Σαλμονέλα, Στριφνίνη. Η Φρικαντέλλα ήταν κακιά, πολύ κακιά, πάρα πολύ κακιά. Τόσο κακιά ήταν που μισούσε αφάνταστα όλα τα καλά. Ακόμα και τις λέξεις που είχαν τις συλλαβές καλά, και αυτές τις μισούσε. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η μάγισσα Φρικαντέλλα και δεν έτρωγε ποτέ καλαμαράκια, έτρωγε μόνο κακαμαράκια, και στο σπίτι της δεν είχε καλάθια ούτε μπουκαλάκια, είχε μόνο κακάθια και μπουκακάκια. Και δεν πήγαινε ποτέ εκδρομή στα καλάβρυτα, πήγαινε κάθε χρόνο στα κακάβρυτα και δε χόρευε ποτέ της καλαματιανό. Χόρευε μόνο κακαματιανό και δεν έπινε ποτέ της, ποτέ όμως, την πορτοκαλάδα της με καλαμάκι. Έπινε πάντα την πορτοκακάδα της με κακαμάκι. Και βέβαια δεν της αρέσανε καθόλου τα παραμύθια με καλό τέλος. Της αρέσανε μόνο τα παραμύθια με κακό τέλος. Έκλεβε από τα παιδιά τα βιβλία με καλό τέλος, έκοβε την τελευταία σελίδα και στη θέση της έβαζε ένα κακό τέλος. Δηλαδή, έκοβε τη σελίδα που έλεγε «Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα» και στη θέση της έβαζε μία σελίδα που έλεγε «Και ζήσανε αυτοί κακά και εμείς χειρότερα». Αλλά πιο πολύ από όλα η μάγισσα Φρικαντέλλα, ξέρετε τι μισούσε? Μισούσε τα κάλαντα, μάλιστα τα κάλαντα. Δεν ήθελε να ακούει καθόλου κάλαντα. Ήθελε να ακούει μόνο κάκαντα. Μια μέρα λοιπόν, παραμονή πρωτοχρονιάς ήταν, η Φρικαντέλλα ζύμωνε τα κουλουράκια της με μαγική μαγιά, που όποιος τα έτρωγε, μεταμορφωνότανε σε σαπουνόφουσκα. Όταν άκουσε χαρούμενες φωνές, ήταν τα παιδιά της γειτονιάς, που χτυπούσαν τα τριγωνάκια τους, και τραγουδούσαν τα κάλαντα. Αρχιμηνιά και αρχιχρόνια, ψηλή μου δέντρο λιβάνια. Η Φρικαντέλλα βγήκε στο μπαλκόνι και έμπηξε τις φωνές. Σκασμένα, σκουπιδοπηδένια, σκουπιδόπεδα! Αν δεν σταματήσετε τώρα να λέτε τα κάλαντα, θα το μετανιώσετε πικρά, πολύ πικρά! Τα παιδιά όμως δεν της έδωσαν καμία σημασία και συνέχισαν να τραγουδάνε τα κάλαντα. Η μάγισσα τώρα ήταν έξω φρενών. Τι να κάνω άραγε για να τα τιμωρήσω αυτά τα σκουπιδοπηδένια σκουπιδόπεδα! Τι να κάνω, τι να κάνω! Το βρήκα! Θα τα μεταμορφώσω με το μαγικό μου το ραβδί σε βατραχάκια! Αυτό
θα κάνω! Αυτό θα κάνω! Και η φρικαντέλα που λέτε κούνησε πέρα, δόθε, πέρα, δόθε το μαγικό της το ραβδί και μεταμόρφωσε όλα τα παιδιά σε βατραχάκια. Αλλά τα βρεγμένα βατραχάκια συνέχισαν να κοάξουν με κέφι τα κάλαντα. Και αρχιμινιάξ και αρχιχρονιάξ, ψηλή μου δέντρο, κουάξ, κουάξ, κουάξ. Ας τα μεταμορφώσω καλύτερα σε γατούλες. Αυτό θα κάνω. Και η φρικαντέλα κούνησε πέρα, δόθε, πέρα, δόθε, πέρα, δόθε, πέρα, δόθε το μαγικό της το ραβδί και μεταμόρφωσε όλα τα παιδιά σε χαδιάρες γατούλες. Αλλά οι χαδιάρες γατούλες συνέχισαν να νιαουρίζουν χαδιάρικα τα κάλαντα. Αρχιμινιάρια, αρχινιάνιάρ, ψηλή μου δέντρο, νιάρ, νιάρ, νιάρ. Τι έκανε η φρικαντέλα τώρα, λέτε εσείς? Νομίζω πως τα θύμωσε πάλι πολύ. Πάλι δεν τα κατάφερα! Για να δούμε τι θα γίνει αν τα μεταμορφώσω σε κατσικάκια. Κούνησε το ραβδί της αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω και μεταμόρφωσε όλα τα παιδιά σε κατσικάκια παρδαλά. Αλλά τα παρδαλά κατσικάκια συνέχισαν να βελάζουν ρυθμικά τα κάλαντα. Αρχι μπεμπέ και αρχι μπεμπέ, ψηλή μου δέντρο μπεμπέ μπε. Μήπως, λέω, μήπως πρέπει να τα μεταμορφώσω σε παπάκια? Αυτό θα κάνω! Παπάκια! Παπάκια! Η μόνη λύση! Και κούνησε το μαγικό της το ραβδί δεξιά, αριστερά, δεξιά και αριστερά και μεταμόρφωσε όλα τα παιδιά σε παπάκια! Αλλά τα παπάκια συνέχιζαν να παπακίζουν ρυθμικά τα κάλαντα. Αρχι πιπί και αρχι παπά, ψηλή μου δέντρο παπαπα. Και η φρικαντέλα τώρα, σωστά το καταλάβατε. Μάλλον σε αγελαδίτσες πρέπει να τα μεταμορφώσω. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτό ακριβώς θα κάνω τώρα! Κούνησε λοιπόν το μαγικό της το ραβδί. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω και γύρω, 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 γύρω και μεταμόρφωσε όλα τα παιδιά σε παχουλές αγελαδίτσες. Αλλά οι παχουλές αγελαδίτσες συνέχισαν να μου γκανίζουν χαρούμενα τα κάλαντα. Αρχή μου και αρχή μου μου, ψηλή μου δέντρο μου μου μου. Θα δοκιμάσω να τα μεταμορφώσω σε γαϊδουράκια. Αυτό θα
θα κάνω. Τώρα, αμέσως, θα το κάνω. Κούνησε, λοιπόν, το ραβδί της. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Δεξιά και αριστερά. Και γύρω, 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 γύρω. Και μεταμόρφωσε όλα τα παιδιά σε πεισματάρικα γαϊδουράκια. Αλλά τα γαϊδουράκια, τα πεισματάρικα γαϊδουράκια, συνέχισαν να γκαρίζουν τώρα ρυθμικά τα κάλαντα. Αρχιγκαργκάρκια, αρχιγκαργκάρ, ψηλή μου δέντρο, γκα, γκα, γκα. Τα σκασμένα! Τα σκουπιδοπηδένια σκουπιδόπεδα! Σε ό,τι και να τα μεταμορφώσω, συνεχίζουν να λένε τα κάλαντα! Δεν γίνεται αυτό το πράγμα! Ξέρω όμως τι τους χρειάζεται, ξέρω πάρα πολύ καλά! Θα τα ξανακάνω, παιδιά! Αλλά... θα κλέψω τις φωνές του! Για να δούμε μετά πώς θα τραγουδάνε τα σκουπιδοπουλάκια μου, τα σκουπιδοκάλαντα χωρίς τις φωνές τους. Το είπε και το έκανε η φρικαντέλα, το είπε και το έκανε. Κούνησε κύματιστά το μαγικό της το ραβδί και τους έκλεψε τις φωνές. Τις έκλεψε και τις φυλάκισε μέσα σε μαγικά μπαλόνια. Σε κάθε μπαλόνι μία φωνή. Τις φωνές των κοριτσιών τις φυλάκισε σε ροζ μπαλόνια. Τις φωνές των αγοριών σε γαλάζια μπαλόνια. Ικανοποιημένη, λοιπόν, η φρικαντέλα. Ωραία! Μια χαρά τα κανόνισα, τα σκουπιδοσκουπιδένια, σκουπιδόπαιδα! Τώρα στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουνε! Τα παιδιά τώρα όμως έμειναν άφωνα και βέβαια χωρίς φωνές δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν τα κάλαντα, ούτε να τραγουδήσουν μπορούσαν, ούτε να μιλήσουν, ούτε και να γελάσουν, μα ούτε και να παραπονεθούν που δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν, να μιλήσουν και να γελάσουν. Μόνο να ψιθυρίσουν μπορούσαν και αυτό τόσο σιγανά που μόλις και ακούγονταν. Όταν βράδιασε και το φεγγάρι άρχισε να ταξιδεύει εκεί ανάμεσα στα σύννεφα, τα παιδιά πήγανε νυχοπατώντας στο πέτρινο κάστρο της μάγισσας για να βρουν τα μπαλόνια με τις κλεμμένες τους φωνές. Το κάστρο ήταν πανύψηλο, πανύψηλο. Και ολόγυρά του φτερούγιζαν μαύρα κοράκια με ράμφι στο χρώμα της τάχτης και γκρίζες νυχτερίδες με φτερούγια στο χρώμα της σκουριάς. Τα παιδιά σπρώξανε με δύναμη τη σιδερένια πύλη του κάστρου. Άδικος κόπος. Η πύλη ήταν κλειδαμπαρωμένη με 70 σύρτες και 88 λουκέτα. Όσο και να σπρώχνανε, δεν άνοιγε. Ξανασπρώχνανε, δεν άνοιγε. Και εδώ, στο πάλι, τίποτα. Ήταν και αυτά όλα κλειστά. Παράθυρα και τα ψιδωτά παράθυρα και πόρτες, όλα.
Και όχι μόνο κλειστά, ήτανε και τρίπλο μανταλωμένα. Μόνο ένας μικρός αραχνιασμένος φεγγίτης εκεί στο πιο ψηλό σημείο, στον πυργίσκο, στον πιο ψηλό πυργίσκο του θεόρατου κάστρου, φαινόταν ανοιχτός. Αλλά τα παιδιά δεν απογοητεύτηκαν. Δέσανε μεταξύ τους τα τριγωνάκια τους και φτιάξανε μία ανεμόσκαλα και το πιο γυμνασμένο από όλα, το λέγανε Σεβαστιανό Μπισμπικούκι, και ήταν άσος στο σκαρφάλωμα, επειδή κάθε μέρα σκαρφάλωνε σε 7 δέντρα. Δηλαδή σε 3 βερικοκές, σε 2 σικές, σε 1 μουσμουλιά και σε 1 κακαόδεντρο. Πιάστηκε λοιπόν ο Σεβαστιανός Μπισμπικούκης από τον Κισό, σκαρφάλωσε στον πύργο και στερέωσε την άνεμο τριγωνόσκαλα, τη στερέωσε στο αραχνιασμένο περβάζι του φεγγίτη. Ύστερα λοιπόν τα υπόλοιπα παιδιά σκαρφάλωσαν και αυτά και έτσι μπήκανε ένα-ένα μέσα στο στοιχειωμένο κάστρο που ήταν πολύ σκοτεινό και πολύ παγωμένο και πολύ, μα πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τα παιδιά ψάξανε στο μοβ δωμάτιο με τους μαγικούς καθρέφτες. Στο δωμάτιο αυτό, ανάμεσα σε χιλιάδες μικρούς και μεγάλους καθρέφτες, βρισκόταν ένας καθρέφτης που όταν τον κοιτούσες σε έδειχνε όπως θα είσαι σε 70 χρόνια. Και ένας άλλος που σε έδειχνε με κόκκινα σπυράκια ηλαράς στο πρόσωπο και ένας άλλος που αν ήσουν όμορφος σε ασχήμενε και αν ήσουν άσχημος σε έκανε ακόμα πιο άσχημο. Και ένας άλλος σκοτεινός καθρέφτης υπήρχε εκεί με μία ασημένια κορνίζα. Προσοχή! Μην ξεγελαστείτε και κοιταχτείτε στο σκοτεινό καθρέφτη με την ασημένια κορνίζα, ψιθύρισε ο Σεβαστιανός Μπισμπικούκης. Τα παιδιά ψάξανε από εδώ, ψάξανε από εκεί, δεν βρήκανε τα μπαλόνια με τις φωνές τους και βγήκανε από το μοβ δωμάτιο χωρίς να κοιταχτούνε σε κανέναν καθρέφτη. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, κάνανε πάρα πολύ καλά. Γιατί αν είχαν κοιταχτεί σε εκείνο τον καθρέφτη το σκοτεινό με την ασημένια κορνίζα, θα είχαν μαρμαρώσει. Η μάγισσα θα τα είχε κάνει μαρμαρόσκονη και θα τα είχε πουλήσει στη μάντρα οικοδομών του φίλου της Βραχμάνινοφ του Δράκου. Μετά τα παιδιά ψάξανε στην κίτρινη αποθήκη της μάγισσας. Στην αποθήκη αυτή λοιπόν, ανάμεσα σε 1002 μαγικά πράγματα, βρίσκονταν 7 μαγικά σκουπόξυλα. 3 πιθάρια με δάκρυα κόκκινου κροκόδιλου, 12 κοφίνια γεμάτα χαρτοπόλεμο από χαρταετούς και ένα καλάθι με αγκάθια σμαραγδένιου σκατζόχυρου. Πάρτε από ένα αγκάθι σμαραγδένιου σκατζόχυρο καθένας, αλλά προς Θεού, μην κάνετε το λάθος και καβαλήσετε κανένα από το ταδό τα σκουπόξυλα, ψιθύρισε ο Σεβαστιανός Μπισμπικούκης. Γιατί να πάρουμε ένα αγκάθι σμαραγδένιο σκατζόχυρο καθένας, ρώτησε ένα κοριτσάκι που το λέγανε Λούλα Παγωτογλυψούλα και ήταν και πολύ περίεργη. Μπορεί να μας χρειαστεί, ψιθύρισε ο Σεβαστιανός Μπισμπικούκης. Τα παιδιά λοιπόν ψάξανε από εδώ, ψάξανε από εκεί,
Δεν βρήκανε τις φωνές τους, τα μπαλόνια με τις φωνές τους και έτσι βγήκανε από την κίτρινη αποθήκη χωρίς να καβαλήσουν ούτε ένα σκουπόξυλο. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, κάνανε πάρα πολύ καλά, γιατί αν κανείς άλλος εκτός από τη μάγισσα Φρικαντέλα καβαλούσε κανένα σκουπόξυλο, το σκουπόξυλο αυτό θα του έδινε 12 τσουχτερές ξυλές στον ποπό του. Μετά λοιπόν τα παιδιά ψάξανε στην κόκκινη τραπεζαρία της μάγισσας. Εκεί λοιπόν είδαν ένα στρογγυλό τραπέζι, στρωμένο με τραπεζομάτιλο, από πανί ταυρομάχου. Πάνω στο τραπέζι βρισκόταν μία γαβάθα με αχνιστή νυχτεριδό σούπα και μία πιατέλα πιο εκεί με σπαγκέτι από ροζ ουρές αρουραίων. Προσοχή! Όσο και να πεινάτε, μην δοκιμάσετε ούτε ένα από τα φαγητά, είπε ο Σεβαστιανός Μπισμπικούκης. Τα παιδιά λοιπόν ψάξανε από εδώ, ψάξανε από εκεί, ξανά από εδώ, ξανά από εκεί. Δεν βρήκανε τα μπαλόνια με τις φωνές τους και έτσι βγήκανε και από την κόκκινη τραπεζαρία. Χωρίς να δοκιμάσουν ούτε ένα φαγητό. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, κάνανε πάρα πολύ καλά. Γιατί αν κανένας άλλος εκτός από την μάγισσα έτρωγε νυχτεριδό σούπα, έβγαζε φτερά νυχτερίδας. Και αν έτρωγε σπαγκέτι από ροζ ουρές αρουραίων, τότε έβγαζε ροζ ουρά αρουραίου και περνούσε την υπόλοιπη ζωή του κινδυνεύοντας να τον αρπάξει καμία γάτα από την ουρά. Ναι! Μετά λοιπόν τα παιδιά ψάξανε στο μπλε μπάνιο της μάγισσας Φρικαντέλας. Εκεί είδανε μία μπανιέρα γεμάτη βούρκο με νερόφιδα που τη χρησιμοποιούσε η μάγισσα Φρικαντέλα για να κάνει μπάνιο και να βρωμίζεται. Σε ένα ράφι εκεί ψηλά ήταν αραδιασμένα στη σειρά τα μπουκακάκια της και τα κακιντικά της. Και ένα ποτήρι με βαλτόνερο που το χρησιμοποιούσε για να κάνει γαργάρες. Αντισταθείτε στον πειρασμό να πηδήξετε μέσα στην πανιέρα και να πλατσουρίσετε, τους είπε ο Σεβαστιανός Μπισμπικούκης. Τα παιδιά ψάξανε από εδώ, ψάξανε από εκεί, ψάξανε πιο εδώ και από κάτω και από πάνω. Δεν βρήκανε τα μπαλόνια με τις φωνές και βγήκανε και από το μπάνιο της μάγισσας, το μπλε μπάνιο. Και τα παιδιά βγήκανε χωρίς να πλατσουρίσουν καθόλου στην μπανιέρα και αν θέλετε τη γνώμη μου, κάνανε πάρα πολύ καλά. Γιατί αυτή η μπανιέρα είχε μέσα της μια ορμητική ρουφίχτρα που αν δεν πρόσεχες, σε ρούφαγε, σε τράβαγε. Στο άψε σβήσε και σε πήγαινε σε μια υπόγεια θαλασσινή σπηλιά που κανείς δεν ήξερε που βγάζει. Ευτυχώς. Μετά λοιπόν τα παιδιά ψάξανε στο χρυσαφένιο θησαυροφυλάκιο της μάγισσας. Μόλις μπήκαν εκεί, θαμπόθηκαν από τους θησαυρούς της. Αμύθιτη θησαυρή, αραδιασμένη στη σειρά. Και έκρυψαν τα μάτια τους. Εκτός από το Σεβαστιανό Μπισμπικούκι που έτριψε το γόνατό του, γιατί το είχε κρατζουνίσει την ώρα που σκαρφάλωνε. Και τι δεν είδαν σε αυτό το δωμάτιο, και τι δεν είδαν. Είδαν κιούπια γεμάτα με χρυσά φλουριά, που όταν τα έριχνε στο νερό, γίνονταν χρυσόψαρα. Είδαν κρυστάλλινα όστρακα χελώνας, γεμάτα με αστερόσκονη, που όταν τη φυσούσες, σκοτίνιαζε το φεγγάρι. Είδαν αλαβάστρινα σεντούκια, ξέχυλα, με σπάνια κοσμήματα. Δηλαδή, δαχτυλίδια,
παγωμένη φλόγα που όταν τα φορούσε, σου έπεφτε το δάχτυλο. Μαργαριταρένια σκουλαρίκια που όταν τα φορούσες μεγάλωναν τα αυτιά σου και γίνονταν γαϊδουρινά. Ζώνες και ντυμένες με πολύτιμα πετράδια που όταν τις φορούσες σε έζωναν τα φίδια και αστραφτερά βασιλικά στέματα με γαλάζια ζαφύρια και μαύρα ρουμπίνια. Προσοχή! Αντισταθείτε στον πειρασμό να φορέσετε τα βασιλικά στέματα με τα γαλάζια ζαφύρια και τα μαύρα ρουμπίνια, ψιθύρισε ο Σεβαστιανός Μπισμπικούκης. Τα παιδιά λοιπόν ψάξανε από εδώ, ψάξανε από εκεί, μέσα στα πιθάρια, πάνω στο ταβάνι. Δεν βρήκανε τα μπαλόνια και βγήκανε από το θησαυροφυλάκιο χωρίς να φορέσουν τα βασιλικά στέματα. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, έκαναν πάρα πολύ καλά, γιατί όποιος φορούσε ένα τέτοιο στέμα, την είχε πολύ άσχημα. Το κεφάλι του γινότανε μπάλα του μπάσκετ ή, αν ήταν πολύ άτυχος, γινότανε μπαλάκι του πινκ πονγκ. Τέλος, τα παιδιά φτάσανε στη ροζ κρεβατοκάμαρα της μάγισσας. Εκεί λοιπόν είδανε την μάγισσα να κοιμάται ροχαλίζοντας σε ένα κρεβάτι καμωμένο από ξύλο πειρατικού καραβιού. Στον τοίχο πάνω από το κρεβάτι της κρεμόταν ένα ρολόι που είχε ένα πορτάκι από όπου έβγαινε κάθε 12 λεπτά μία νυχτερίδα και σήμαινε συνέχεια μεσάνυχτα. Κάτω από το κρεβάτι τώρα βρισκόταν ένα τσίγκινο γιογιό που είχε μέσα ένα βατραχάκι και πάνω στο κομωδίνο της, πλάι, σε ένα ποτήρι γεμάτο με σάλιο σαλιγκαριού, βρισκόταν ακουμπισμένο το μαγικό της το ραβδί. Παρόλο που η μάγισσα κοιμόταν του καλού καιρού, κρατούσε πολύ σφιχτά στα χέρια της, στο χέρι της το ένα, τα μπαλόνια με τις φωνές των παιδιών. Πλησιάστε σιγά σιγά στο κρεβάτι, αλλά προσοχή! Μην πείτε στον πειρασμό να χρησιμοποιήσετε το τσίκινο γιογιό, ψιθύρισε ο Σεβαστιανός Μπισμπικούκης. Τα παιδιά πλησιάσανε νυχοπατώντας στο κρεβάτι της μάγισσας, χωρίς να χρησιμοποιήσουν το γιογιό της φυσικά. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, κάνανε πάρα πολύ καλά. Γιατί όποιος άλλος χρησιμοποιούσε εκείνο το τσίγκινο γιογιό, εκτός από την μάγισσα, για τα επόμενα 3 χρόνια έκανε πιπί επάνω του. Ο Σεβαστιανός Μπισμπικούκης τώρα πήρε το μαγικό ραβδί από το κομωδίνο, το έχωσε στην τσέπη του και είπε «Σπάστε τα μπαλόνια!» «Με τι να τα σπάσουμε», είπε η Λούλα η παγωτοκλειψούλα. «Με τα αγκάθια του σκατζόχυρου», απάντησε πάλι ο Σεβαστιανός Μπισμπικούκης ψιθύριστα. «Μπαμ, μπαμ, 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 μπαμ!» Τα παιδιά σπάσανε τα μπαλόνια και ξαναβρήκαν τις φωνές τους. Από τη φασαρία όμως, ξύπνησε και η μάγισσα Φρικαντέλα. Ξύπνησε και είδε τα παιδιά. Είδε τα παιδιά και δεν πίστευε στα μάτια της. Για να δούμε τι έπαθε. Για φαντάζεστε. Πού βρεθήκατε εσείς εδώ σκασμένα, σκουπιδοπηδένια, σκουπιδόπεδα. Και τι με ξυπνήσατε. Τι θέλετε από μένα? Ο Σεβαστιανός της είπε να σου τα ψάλουμε. Τι να μου ψάλετε δηλαδή? Τα κάλαντα. Φύγετε αμέσως, γιατί θα κουνήσω το μαγικό μου το ραβδί και θα σας μεταμορφώσω σε σουρωτήρια. Αυτό θα το έκανες αν είχες το μαγικό σου το ραβδί. Αλλά δεν έχεις. Και ως γνωστόν, αν δεν έχεις κάτι, δεν μπορείς να το κουνήσεις.
της είπε ο Σεβαστιανός Μπισμπικούκης. «Δώστε μου αμέσως το ραβδί μου! Δώστε μου τώρα το ραβδί μου! Θέλω το ραβδί μου! Δώστε μου το ραβδί μου! Δεν μπορώ χωρίς το ραβδί μου! Δεν μπορώ χωρίς το ραβδί μου! Δώστε μου το ραβδί μου! Θα στο δώσουμε αν κάτσεις φρόνημα και ακούσεις με κατάνοιξη τα κάλαντα. Όπως τα λένε στην Πελοπόννησο», είπε η Λούλα η Παγωτογλυψούλα. «Εντάξει», συμφώνησε η μάγισσα λοιπόν, αλλά έκλεισε τα αυτιά της με μαύρο μπαμπάκι. Όμως η Λούλα το κατάλαβε, της ξεβούλωσε τα αυτιά και αυτή άκουσε τα κάλαντα της Πελοποννήσου. «Εντάξει, τα άκουσα. Δώστε μου τώρα το ραβδί μου, παρακάτω. Λοιπόν, και χαθείτε από τα μάτια μου, σκουπιδοπηδένια, σκουπιδόπεδα. Άντε, άντε να τελειώνουμε». «Όχι ακόμα, κάνε υπομονή. Θα σου πούμε και τα κάλαντα όπως τα λένε στην Κρήτη», της είπε ο Ρίκος Κοσκορίκος. «Εντάξει», τους είπε αυτή και έκλεισε τα αυτιά της με δύο μπανάνες για να μην τα ακούσει. Ο Ρίκος Κοσκορίκος όμως το κατάλαβε, της τα ξεβούλωσε και αυτή τα άκουσε τα κάλαντα. «Επιτέλους, εντάξει, τα ακούσαμε και αυτά, τελειώσαμε. Δώστε μου τώρα το ραβδί μου το μαγικό και πηγαίνετε από εδώ σκασμένα, σκουπιδοπηδένια, σκουπιδόπεδα, δεν σας αντέχω άλλο, φύγετε!» «Όχι ακόμα, θα σου τα πούμε πρώτα, όπως τα λένε και στην Κύπρο», είπε ο Τέλης Παστέλης. Τους είπε «εντάξει» αυτή, από μέσα της τρίζοντας «εντάξει» τους είπε, και βούλωσε τα αυτιά της με δύο σουτζουκάκια. Αλλά ο Τέλης ο Παστέλης το κατάλαβε, της τα ξεβούλωσε και της είπαν τα παιδιά τα κάλαντα. «Επιτέλους, δεν αντέχω άλλο. Επιτέλους, δώστε μου τώρα το μαγικό μου το ραβδί, δώστε μου το μαγικό και χαθείτε από τα μάτια μου γιατί δεν σας αντέχω άλλο, σκουπιδοπηδένια, σκουπιδόπεδα, φύγετε!» «Όχι ακόμα, όχι. Θα σου πούμε πρώτα και τα κάλαντα, όπως τα λένε στην Κέρκυρα», της είπε ο Λούφης ο Τσουλούφης. Τους είπε «εντάξει», ξύνησε το μούτρο της αυτή πολύ. Λοιπόν, και τα βούλωσε τα αυτιά της με δύο ντολμαδάκια τώρα. Αλλά ο Λούφης ο Τσουλούφης το κατάλαβε, της τα ξεβούλωσε τα αυτιά και της είπανε τα κάλαντα όπως τα λένε στην Κέρκυρα. «Επιτέλους, δώστε μου το μαγικό μου το ραβδί και χαθείτε από τα μάτια μου σκασκμέρα σκουπιδοπηδένια σκουπιδόπεδα. Όχι ακόμα. Θα σου πούμε και τα κάλαντα όπως τα λένε στη Θεσσαλία», της είπε η Πίτσα η Σουπίτσα. Αυτή λοιπόν η Φρικαντέλα βούλωσε τώρα τα αυτιά της με δύο λουκάνικα. Αλλά η Πίτσα η Σουπίτσα το κατάλαβε, της τα ξεβούλωσε και της είπανε και τα κάλαντα όπως τα λένε στη Θεσσαλία. «Επιτέλους». Έκλαιγε αυτή, συνέχισε να κλαίει. «Επιτέλους. Δεν θέλω άλλο. Φύγετε, δώστε μου το ραβδί, δώστε μου το ραβδί». Για να μην σας τα πολυλογώ, τα παιδιά τραγούδησαν τα κάλαντα στη Φρικαντέλα. Κάλαντα μικρά, κάλαντα μεγάλα, κάλαντα από τη Μακεδονία, από την Πελοπόννησο, από τη Θράκη. Όλα τα κάλαντα που ξέρανε. Από μέρη μακρινά, από μέρη κοντινά, κάλαντα σημερινά, κάλαντα αλωτινά. Κάλαντα και πάλι κάλαντα και πάλι κάλαντα και μόνο κάλαντα. Όταν τέλειωσαν και τα τελευταία κάλαντα, ο Σεβαστιανός Μπισμπικούκης έδωσε το ραβδί στη μάγισσα. Και αυτή «όχι, δεν το θέλω, πάρ' το. Δεν το θέλω καθόλου, καθόλου δεν το θέλω. Δεν θέλεις το ραβδί σου, μα τι θέλεις τότε», ρώτησε απορριμμένη η Λούλα η Παγωτογλυψούλα. «Θέλω να αρχόσαστε κάθε Χριστούγεννα και κάθε Πρωτοχρονιά να μου λέτε τα κάλαντα. Τώρα που αναγκάστηκα να τα ακούσω, κατάλαβα πόσο όμορφα είναι. Πόσο όμορφα είναι. Τι χαζή που ήμουν τόσο καιρό που δεν άκουγα τα κάλαντα». «Τι λέτε, χορεύουμε και ένα καλαματιανό?» Και χορεύει.
μαζέψανε και καλαματιανό. Και από τότε η μάγισσα Φρικαντέλα, Ζαρζουέλα, Σαλμονέλα, Στριφνίνη άλλαξε και άρχισαν να της αρέσουν όχι μόνο τα κάλαντα, αλλά και όλα τα καλά πράγματα. Πέταξε όλα τα κακάθια της και στη θέση τους έβαλε καλάθια. Πέταξε όλα τα μπουκακάκια και τα κακιντικά της από το μπάνιο και έβαλε μπουκαλάκια και καλλιντικά. Και πέταξε και τα κακόδια και στη θέση τους έβαλε καλώδια. Και δεν λέει πια κακαμπούρια, λέει μόνο καλαμπούρια. Και σαν να μην έφταναν αυτά, κάθε πρωί δεν πίνει πια ένα φλιτζάνι κακάο, παραπίνει ένα φλιτζάνι αχνιστό καλάο. Και όταν φτάνουμε το καλό οι παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ο Σεβαστιανός Μπισμπικούκης, η Λούλα η Παγωτογλυψούλα, ο Ρίκος Κασκαρίκος, ο Τέλης ο Παστέλης, ο Λευτέρης ο Ξεφτέρης, η Πίτσα η Σουπίτσα, ο Μπίλης Καμπίλης, ο Λούφης Τσουλούφης και τα άλλα τα παιδιά, τις λένε τα κάλαντα. Πελοποννησιακά, κριτικά, θεσσαλικά και όλα τα άλλα κάλαντα. Και αν θες κι εσύ, μπορείς να τα μάθεις και να τραγουδάς παίζοντας με το τριγωνάκι σου, στους φίλους σου, στους γειτονές σου, στην οικογένειά σου. Τι περιμένεις, ξεκίνα τώρα!